Ο Μανώλης Βιτόρος είναι ένα υπέροχο ανάστημα στο χώρο της Μαντινάδας. Είπε μια μέρα στη γυναίκα του, την Παρθένα, «Δε βλαστημώ τη μοίρα μου που σ' έφερε κοντά μου, τη βλαστημώ που σ' είχαινε τόσο καιρό μακριά μου». Όταν εκείνη του είπε μετά από 13 χρόνια πως είναι έγκυος, την Μαργιαλένια της είπε, «Είσαι το φως που θωρώ, ο χτύπος της καρδιάς μου, η σκέψη μου και ο λογισμός και ο αέρας της αναπνιάς μου». Τον Αντώνη το Φιλιππάκη, τον άλλοτε πρόεδρο του Αχεντριά, τον αγαπώ, γιατί είναι από τους λίγους κριτικούς που δεν συμβιβάστηκε με τη ζωοκλοπή και όντας κτηνοτρόφος έδωσε αγώνα εναντίον της. Αγώνα απελπισμένο και ανώφελο, αφού τον διαλύσανε τα κυκλώματά της και σήμερα κάνει τον ταξιτζή. Στο στήθος του φωλιάζει μια καρδιά παλικαρίσια και ευαίσθητη. Όταν γνώρισε τη γυναίκα του, της είπε, «Επίθυμο πολυποθώ απάνω στο κορμί σου, φως μου να χοχλιδοσυρθώ, μα με τη θέλησή σου». Λίγο καιρό αργότερα, σαν εχοχλιδοσύρθηκε, επαντρευτήκανε. Κάθε στιγμή ο Αντώνης λέει μαντινάδες στη γυναίκα του. Φανταστείτε όμως πόσες δεν έχει να πει στην πανέμορφη κορούλα του. Μια μέρα είπε γελώντας τη γυναίκα του, «Ως σαν τον Όφη θα ήθελα μέσα στην αγκαλιά σου να κοιμηθώ κουλουρωθώ και χτύπη τη καρδιά σου να με ξυπούνε, να ξυπνώ να σε σφιχταγκαλιάζω, να γαργαλώ τις φτέρνες σου και να σε ξεσκεπάζω».